κρυθούμε εκ του αποτελέσματος. Η οικονομία πρέπει να έχει θετικό πρόσημο από αρχές του 2016. Πρέπει να κάνουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε ισχυρό κοινωνικό πρόσημο στις αλλαγές που θα κάνουμε. Κοινωνικό πρόσημο σημαίνει και ανάσα στον κόσμο, κύριε Υπουργέ. Κινητοποίηση του ΕΣΠΑ μέχρι τέλος του 2015. Είναι περίπου 5 με 6 δις που πρέπει να δοθούν στην οικονομία. Αναπτυξιακός νόμος, νεανική επιχειρηματικότητα. Το θέμα των κόκκινων δανείων, Υπουργέ. Αυτό φυσικά είναι το μείζον θέμα. Θα ερευνηθεί μαζί με τις τράπεζες και την ανακεφαλαιοποίηση. Υπουργέ, ένα από τα μεγάλα θέματα που καίνει τις οικογένειες είναι τα κόκκινα δάνεια και οι πληστηριασμοί. Ασφαλής. Έχει φτάσει και ο κύριος Πολάκης. Πρώτες κατοικίες τους να υποθέσουμε. Βεβαίως. Όπως με ενημερώνουν, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Βεβαίως, το ζητούν και από ξένα δίκτυα, το Reuters νομίζω. Ναι, έχει λέει. Βασικό στοιχείο του κοινωνικού κράτους είναι ο χώρος της δημόσιας υγείας και της περίθαλψης. Ακούμε συνολικά. Τον κύριο Πολάκη, έχει τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Αν το πρώτο επτάμηνο είχατε συγκεκριμένες δυσκολίες λόγω της διαπραγμάτευσης, η διαφορά που ενδεχομένως θα δει ο κόσμος από εδώ και πέρα, ποια θα είναι, πιστεύετε? Ότι τώρα έχουμε 3-4 χρόνια μπροστά μας για να αποδείξουμε ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε και ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Ωραία. Έχει φτάσει και η κυρία Πολάκη. Και ο κύριος Πολάκης έκανε δήλωση πριν από λίγο, δεν ξέρω να ακούς. Ναι, Νίκο, σε ακούμε. Ο κύριος Πολάκης, ακούσαμε. Ναι, δεν ξέρω αν ακούγόμαστε. Να μεταφέρω.